Και η ζυγαριά λέει ότι αργυρό είναι 65 κιλά. Κερδίζει Παύλος. Αχ, να έχεις παίξει, Παύλο μου. Απ' την αρχή, ναι, μας λες θέλει και την αργυρό, αλλά μπήκε ο Γιάννης στη μέση. Σου είπα, θέλει κανείς να παίξει το πάρτι. Με την αργυρό δεν ανέβηκες. Έκανα την πρόβλεψη όμως. Λυπάμαι, αλλά δεν θα πάτε. Παύλο, εγώ είπα. Κανείς δεν βρήκε τα κιλά της αργυρός. Α, πρέπει να είναι ακριβώς. Α, πρέπει να το πούμε ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Θέλει κανείς. Α, τι να τη διεκδικήσετε, αφού ξέρετε πόσο είναι. Κάτσε να δω κι εγώ πόσο είμαι. Ναι, αλλά ακριβώς. Θα ζυγιστείτε έτσι. Θα ζυγιστείτε. Χωρίς παπούτσια και πήρε τα κιλό, γιατί είπα και κατακράτηση. Θα βγάλω τις λεφαρίδες. Θα βγάλω τα εξτέ. Λοιπόν, θα ζυγιστώ για να ζυγιστείτε και δεν θα πει καμία κιχ. Ναι. Χωρίς παπούτσια. Με παπούτσια. Σιγά. Και εμένα που είσαι τώρα. Λοιπόν, ζυγίζομαι. 59 και 8, 60. Θα πάω με τον Γιάννη στο πάρτι. Λοιπόν, καθίστε. Δεν κερδίσατε. Τι κρίμα. Δεν είμαστε ζυγαριές. Να ρωτήσω κάτι. Είναι λίγο δύσκολο ακριβώς τα κιλά, δηλαδή, να το βρει. Εγώ θεωρούσα ότι αυτό θα πέφτει πιο κοντά. Όταν έχεις ενδιαφέρον για τον άλλον. Όπως είναι πιο κοντά, όποιος είναι πιο, πέφτει πιο κοντά. Θα μας πεις τις κανόνες. Τζόνι, θες να πας στο πάρτι. Ποιο κορίτσι θες να συνοδεύσει το πάρτι. Ναι, δυσκολεύεται, παιδιά, γιατί έχει πολλά στο μυαλό του. Γιατί γελάς. Γελάει ο Παύλος. Να διαλέξει ο Παύλος που γελάει. Όχι, να διαλέξει εσύ να τελειώνουμε. Εντάξει, να διαλέξει. Πόσο να είναι τώρα. Και θα κάνουμε πίσω εμείς. Έλα, Τζόνι, τζάμπα το καθυστερούμε. Μα το είπα. Τι. Την κοιτάω, τη ζυγίζω ήδη. Ποια ζυγίζεις. Η Ζέν. Το φίδι. Εμένα, εγώ μάθω. Το φίδι. Λοιπόν. Το φίδι, εντάξει, άλλος που θέλει να πάει στο πάρτι με το φίδι. Να έρθω να παίξω μπαλίτσα. Έλα. Αριστερό μπακ παίζω. Έλα. Πάμε. Θες κι εσύ. Αφού λέει δεν ξέρω να παίξω μπαλίτσα. Εγώ το λέω αριστερό μπακ. Γεια, έλα, Ζένια. Θέλω να παίξω κι εγώ. Έλα. Και εσύ θες να πας στο πάρτι με τη Ζένια. Τέλειο. Κάπου τη βάψαμε τώρα. Κάποιος θα το πετύχει τώρα. Το μάτι μου είναι να ξέρει ζυγαριά. Καλύτερα από την Για κανένα τον. Ναι, αλλά μπορεί να είναι βαρικόκαλη. Ή να είναι ελαφροκόκαλη. Δεν είμαι, αυτό είναι το θέμα. Μη μαρτυράτε. Εσύ δεν θέλω να μιλάω ούτε εσύ. Κοριτσιά, μη μαρτυράτε τα κιλά σας απέναντι σε κάποιον που μπορεί να θέλετε. Θα κάνεις μια στροφή. Όχι. Θέλω να κάνει μια στροφή. Την έχεις δει και δεν την με στροφή. Την έχεις δει να κατεβαίνει τις κάλες. Να κάνω το πρώτο σύντομο, σας παρακαλώ. Κάνε και εσύ μια στροφή, μήπως και κερδίσεις το πάρτι. Κάνε άλλη μια και από εκεί να δω. Έλα, φτάνει, λοιπόν. Θα ζαλιστεί η κοπέλα, παιδιά. Πόσα κιλά να είναι η Ζένια, Τζόνι. Η Ζένια θα είναι 55,5. Όχι, δεν με νοιάζει το μισό, 55. Απλά να έχει 50. Ναι, 50... Ή θες να το πας 56. 56 θα το πάω. 56. Όχι, 55. Συγχωρείς, μπορώ. 55, για πες εσύ. 55. 57. Πω, θα γίνει σφαγή. 57 ο Παύλος. 59. Σου κόβει και την καλημέρα. 59, 57, 55. Λες να πάει κάποιος σε πάρτι μαζί σου. Μπορεί. Έτσι και βγει ζυγό. 58, 56. Άρα ζυγίζεις έτσι. Ζυγίζουμε έτσι. Έλα, θέλω... Περίμενε. Θέλω μια... 57. Όχι. 55. 57. 59. Έτσι. Για να δω, είμαι πολύ και τα ύφος. Το κάνω το πάλι αυτό. Μαρία, στο 57,5 και στο 55,5 και στο 59,5. Το 5, το 9, το 7. Εντάξει. Ναι. Βγάλε τον αέρα. Αχ, γιατί δεν έβγαζες καλά τα παπούτσια. Γιατί έχω πολύ βαρικό. Τι να κάνω. Μπορώ να κατέβω. Το είδες και έχεις μείνει με το στόμα ανοιχτό ή έτσι. Το είδες. Περιμένω να μας το πεις. Πόσο ήταν το κορίτσι. Ναι. Τι. Πεντάει. Το είδα. Να το πω εγώ. Ποιος κερδίζει, παιδιά. Κανένας, είναι 60, ρε παιδιά. Είσαι φάγε κοντά, γι' αυτό. Και δεν φάγεις, τούτα όλοι, Δηλαδή, σας το είπα, από ζυγό θα τη φάτε. Απίστευτο. Εγώ είπα, για τα κόκαλα πέταξε τις πόρτες, δεν κατάλαβε κανένας. Ναι, το ποτάκι φταίει. Το μάτι, αυτό το μάτι.
Αφού 59 είπε. Εντάξει, δεν λέει. Ναι, είναι το ποτάκι που δεν υπολόγισε. Καλά, μην το κάνει θέμα τώρα. Χάσαμε και τρει. Χάσατε. Πάρτι μου φαίνεται τη παιδιά μου πώ τσάπε. Μήπω θέλει. Α, όχι. Κάποιο πρέπει να πάει στο πάρτι. Κάτσε, Ζένια μου, κάτσε. Όλοι εδώ. Λοιπόν, ποιο θέλει να πάει στο πάρτι άλλο. Ο Φίλιππος. Έπαιξες πριν. Όχι. Όχι. Ωραία. Για έλα, Φίλιππε. Ποιο κορίτσι θες να πάρεις το πάρτι μαζί σου. Την Κατερίνα που δεν την έχω γνωρίσει ακόμα. Έλα, Κατερίνα. Γεννούργιο. Εγώ εντάξει, το παπούτσι είναι 100 κιλά. Θέλει κανείς άλλος να πάει στο πάρτι με την Κατερίνα. Ναι, εγώ. Ο Τζόνι, έλα, Τζόνι. Εγώ θέλω να πάω. Γλυσάτε για πάρτι, ελάτε. Και αυτό το ίδιο, θέλω να σκερδίσω, δεν γίνεται. Κάποιος εδώ. Ένα δύο πίσω. Λοιπόν, και τα παπούτσια μας. Μισό λεπτό, ναι. Ευχαριστώ ρε παιδιά, να είστε καλά. Κάνε μια σβούρα, σε παρακαλώ, Κατερίνα. Μόνο μία, και αργά, όχι γρήγορα. Για τον κόσμο που μας βλέπει από το σπίτι τους. Αχ, η πια χαριβότητα. Λοιπόν, 52. Να ψευκολύνεις λίγο για να... 53. Με τα παπούτσια ή πολύ. Με τα παπούτσια μαζί. Με τα παπούτσια. 55. 54. Κάτσε, άμα το πεις περίπου, είπες 52, είπες 53. Με τα παπούτσια, ρε Σέι Βασίλη. Καλά, δεν φορά 6 κιλά παπούτσια. Πώς θα τα περπατήσεις 6. Μπορείτε να τα ξανακοιτάξετε. 6 κιλά παπούτσια. Δεν τα χαμεί. Άμα θα πάρετε 54. 54 κιλά με τα παπούτσια. Με τα παπούτσια. 55. 56. 55. 4. 54. 56. 55, 56. 53. 53, 54, 55, 56. Καθίστε και με τη σειρά. 53, έλα εδώ, 53. Ο ψηλός τελευταίος. 54. Έλα, Μικέ. Ένα γόρι μου. Ποιος είναι 55. Εσύ τι είπες. 55, 56. Ένα γόρι μου. Θες να διευκολύνεις καμία κατάσταση, να βγάλεις κανένα παπούτσι, να πέσεις κοντά. Δεν θες να διευκολύνεις τίποτα. Για να δούμε, θα πάει κανένα στο πάρτι. Δεν είμαστε. Μικέ. Και Μικές κάθεται εδώ. Πόσο είπα Μικές. Εντάξει. Ήταν κοντά. Είπε κανείς 53. Εγώ. Ο Φίλιππος. Εγώ το έκανα από 53-54. Αυτός το είπε το 53. 53 είναι κοντά. Ναι, αλλά είπαμε θα πιάνουμε το πρώτο. Ωραία. Ναι, αλλά ξεφύγαμε. Πόσο ήταν? Από μισό πήγε 20. Χωρίς τριγκυλοποίηση. Και είχατε 53. Εγώ δηλαδή. Είπαμε στο τριγκυλοποιούμε πάντα. Με το παπούτσι σου. 53. Ο Φίλιππος λοιπόν. Έπεσε μέσα το δραμάτι. Έπεσε μέσα που είσαι και πρώτος ψυχώθηκες για να πας με την Κατερίνα. Για την Κατερίνα, όχι για να πας μέσα. Καθίστε κάτω, εσείς δεν σας βλέπω για πάρτι σήμερα. Ζόρνη. Σηκωθούμε όλοι και σε όλη την Να φτιάξουμε το Είναι που θες και να κερδίζεις. Είναι ωραία να μαντεύεις. Θα δεις εσύ, θα δεις. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι το 53,9 είναι πιο κοντά σε αυτό. Αλλά από την αρχή όλοι μαζί συμφωνήσαμε ότι θα πιάνετε το πρώτο. Κάποιος με ρώτησε και το πρώτο. Κάτω γραμμάρια, κάτσε, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, ναι, ήσουν πολύ κοντά. Ωραία, είστε έτοιμοι για το πάρτι. Όχι, καθίστε να δούμε και ποια άλλη πάρτι είναι μαζί σας. Ωραία. Ιώνα, θες να πας στο πάρτι. Έλα, ρε, Ιώνα, μιλήσεις. Άντε, ρε. Για, έλα εδώ. Με ποιο κορίτσι θες να πας στο πάρτι. Από τη Λένα. Τι Λένια. Γεια, έλα, Λένια, παιδί μου. Έλα και σε καλή πιο κοντά. Σαν μπασκετμπολίστας είσαι με... με κάτι. Δεν ξέρω, με μπερδεύεις έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, είναι 1 κιλό το μαλλί. Ω, περίμενε, καλέ, μπορεί να θέλει κι άλλος. Ένα κιλό το μαλλί. Και έχω χάσει και τα 6 πρώτα. Τι είναι, μερινός, όντως είναι βαρύ. Δηλαδή τα ρούχα δεν είναι. Αυτό σε πιάνει φωνοκέφαλο. Ναι. Θέλει κανείς άλλος να πάει στο πάρτι με δίκαιο. Εμείς σειρά θα παίρνεις να πάμε να παρτάμε, ξέρεις. Εγώ θα το βγάλω. Τα παπούτσια. Γιατί έχω την κατακράτηση. 50. Περιμένετε, εγώ θα ρωτήσω, ρε, τι πετάγεστε. Θα τελειώσει το πόντι. Είπες θα βγάλεις τα παπούτσια. Θα τα βγάλω. Θα την υπολογίσετε χωρίς τα παπούτσια, έτσι. 48. Ο σκοπός σας είναι να πάτε στο πάρτι ή να πάτε στο πάρτι με την Έλενα ή με την Ζένια. Ή με την Κατερίνα που σηκώνεστε με όλες. Να βρούμε τα κιλά. Να παρτάρετε, θέλω. Όχι αυτή. Να βρούμε τα κιλά, θέλουμε. Να βρούμε τα κιλά. Α, το παιχνίδι. Όπου πάτε και χαρά, Μαρία μου. Εντάξει. Αφού είναι παρέα είμαστε τώρα. Χωρίς παπούτσια είπες, ναι. Ήον, χωρίς παπούτσια, πόσα κιλά μπορεί να είναι. Άστο. 53. 53. 54. 54. 55. 55. 52. Έλα από εδώ. Έλα τα βγάζω, ε. Ναι, βγάλω.
Σε βλέπω πολύ κοντά στο στόχο. 52, 53, 54, 55. Κοντένα και λίγο. Θράσος. Καλά, δεν μετράμε το ύψος. Όχι, τι. Όλα και όλα. Άμα μετρούσαμε το ύψος, λοιπόν, δεν σας βρίσκαμε ποτέ. Η Λένια, έλα. Ανεβαίνω. Ναι, για να δούμε, θα πάει κανένα σας με τη Λένια. 54. Το κέρδισα. Εγώ να πω κάτι. Δεν ήταν η προσωπική μου επιλογή. Ήθελα να κερδίσω. Μπορεί να πάει ο Ιόντα, την παραχωρώ τη θέση να πάει στο πάρτι. Άμα γινόταν. Όχι, εσύ θα πας. Γιατί δεν θα μας τα αλλάζεις τώρα. Δεν μου τα λες καλά. Τώρα θα ακούσεις. Λοιπόν, άρα είμαστε για το πάρτι. Ο Τζόνι και η Λένια. Ο Φίλιππος και η Κατερίνα. Θέλει κανένα κορίτσι να πάει στο πάρτι. Τώρα που είναι για κιλά, καμία. Το ξέρω, ναι. Όχι, όχι, δεν θα... Εσείς θα ζυγιστείτε πάλι, αλλά επειδή θα ζυγιστείτε, δεν θέλετε να διαλέξετε. Θέλετε να αλλάξουμε τώρα, να ζυγιστούμε. Όχι, όχι. Θέλω, ποιος άλλος θέλει να πάει στο πάρτι. Πολύ. Βασίλη, εσύ που δεν μίλησες καθόλου, με ποιο κορίτσι θες να πάει στο πάρτι. Θέλω να πω. Όχι, μας το κρατήσει κρυφό. Εγώ θέλω να πάω στο πάρτι. Ωραία. Είναι κανένα κορίτσι που θέλει να πάει στο πάρτι να ζητήσει από κανένα γόρι να υποθέσει τα κιλά σου. Σας. Έλα, σήκω. Έλα, ρε κορίτσια τώρα. Λίγα, δεν ξέρει, Λένια, έλα. Δεν είπα κανένα. Οκ. Η Άννα θέλει, είναι και γλυκαντζού. Αντε, Άννα. Ξέρεις εσύ. Ξέρω. Τι λες. Ρένια, δεν θες να πας στο πάρτι. Δεν έχω θέμα. Πάω, δεν πάω. Η ζυγαριά είναι το θέμα. Όχι. Α. Τι το λες. Τότε... Έλα, θα δίνω. Εμείς θα διαλέξουμε. Θέλεις κάποιος από τα γόρια να μαντέψει για να πάτε παρέα. Δεν έχω θέμα, ας μαντέψει. Ποιος, μωρέ, δεν έχω θέμα. Δεν λέω, εγώ δεν λέω ποιος. Εμείς δεν θα πούμε τώρα. Ωραία, ποιος θέλει να πάει με τη Ρένια. Μην τολμήσετε και πείτε. Τώρα, αφού ρε Τζόνι, εσύ πήγες. Να μαντέψω, θα ξαναπάει. Ωραία. Παύλο. Κάτσε, Τζόνι μου, εσύ θα πας στο πάρτι. Θέση άλλαζα εγώ. Εγώ δεν μου έκλεισε το εισιτήριο. Τζόνι. Το πήρε να πας. Εγώ δεν θα μαντέψω. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, με τα παπούτσια. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν. Κάτι είναι. Έλα, Παύλο, γιατί γελάς έτσι, χαριτωμένα. Και έχεις υδρώσει. Είμαι πολύ περίεργη, πρόσεχε. Είναι περίεργο. Τι? Όχι, πρέπει περίεργη, πρόσεχε. Για να δούμε. Τα βγάζουμε, είπες, τα παπούτσια. Τα βγάζεις τα παπούτσια. 57 κιλά. 57. Μπορείς να μην γελάς, να μην μιλάς, να μην αντιδράς, γιατί ο άλλος μπορεί να υποθέσει ότι είναι μακριά ή κοντά. Για 57, ναι, εντάξει. Τίποτα, δεν δίνεις. Καλά, 65. Poker face. Δεν είναι τα 7. Δεν είναι τα 7. 61. Ναι, απλά όχι στον καναπέ. 61. Μην αντιδράς. Τι κάνω κάτι. Τίποτα, μην αντιδράς. Μην κάνεις τώρα κάτι. 63. 57, 61, 63 ο Ιων. Τον μπαλάγει σε μένα. 48. Δεν μιλάς όμορφα. 66. 66. Μισό. Μισό. Μαρία, για το τυπικό θα πω ότι είναι 69. Για να παίξω τον πάνω. Τι λες εσύ. 69. Όχι, γιατί θέλω να το ακούσω κι αυτό. Λοιπόν, 57. 61, 63, 66. 69. Και 69. Έτσι, για την πλάκα. Για το τυπικό. Και 69. Πότε. Θα πάω στο πάρτι άμα πετύχει το 69. Με τον Τζόνι, όχι. Αφού είμαι στον πάγκο, δεν γίνεται. Για να πάω πάνω. Θες να τρέξεις μέχρι το μόλ και να γυρίσεις. Έχεις κάψει κάτι. Είναι να πάμε. Είπε κανείς 68. 69, είπε ο Τζόνι. Λέει άλλο 69, 68. Έλα, ρε εσύ. Πόσο είσαι. Δεν σου φαίνεται. 57 κιλά σε κάνα. Με ψηλή. Είσαι... Είναι και μοιρασμένο σωστά και δεν φαίνεται. Εδώ πάμε τελικά. Είσαι ένα 68, δεν θέλω να πηγαίνω στο πάρτι. Πρέπει να μου γεμίζει και εμείς τι να κάνουμε. Πόσο ήτανε. 68, Τζόνι. Ήσουν πολύ κοντά. Μαρία, δύο ζευγάρια. Η Κατερίνα. Και ο Φίλιππος. Και ο Τζόνι. Με τη Λένια. Αυτοί οι τέσσερις θα πάνε στο διπλανό πάρτι που έχει και γλυκά. Και θα έχει και γενικότερα πάρτι. Και εσείς εδώ
χωρίς παλάτι. Τα δύο ζευγάρια που θα παρτάρουν μπορούν να περάσουν στο διπλανό σπίτι και να διασκεδάσουν. Μα ή μόνο πάντα. Θα σας φέρω και εσύ εδώ. Μικέ εσύ εδώ. Μην ξεχωρίσεις εσύ για τίποτα. Πού πας, παιδί μου, εσύ. Βόλτα στον καθρέφτη. Λοιπόν, στο φεύγω κι εγώ. Εσύ εδώ. Θα τα πούμε. Μικέ μαζί μου. Γεια σας. Γεια σας, Μαρία. Μικέ, δεν είναι εσύ. Όχι, εδώ. Μικέ, όχι. Μικέ, εδώ. Μπράβο, Μικέ. Πού είναι το φαγητό, να το πάω. Εσύ είμαστε δίπλα, ξέρεις. Έλα, σίγουρα. Κυρία, συνεχούνται, ορίστε. Καλά, τέλειο. Εγώ τώρα ενθουσιάζω. Μετά την κακία και μετά την κακία. Το μαλλί αλλάζει, είναι καλός. Δεν θα το άλλαζα. Θα το άλλαζες. Πώς αισθάνεστε που είστε μαζί μας το πάρτι? Πάρα πολύ ωραία. Είστε πολύ ευχάριστο πάλι από την κακία. Πάμε στο μπουφό. Στο μπουφέ. Τι χωρόπαιδε. Χόρεψε μας λίγο, ρε Τζόνι. Τώρα θα κάψω έτσι. Κοίτα, τι μας έχει πάρει. Αχ, μου σοβαρίζει αυτό. Τα κατάφερε. Είσαι σίγουρη ότι θα τους πας τίποτα μέτρο μετά? Δεν ξέρω, εγώ πήρω, γλυκό το μ' αρέσει. Αλήθεια, τα βήματα. Δεν μου αρέσουν τα γλυκά. Φέρετε. Α, έχουμε εδώ. Δεν σε βλέπω. Μόνο τα πορτάκια μου αρέσουν. Αλήθεια. Δοκίμασε. Αυτό είναι κοτοπουλιά. Είναι κοτοπουλάκι. Είναι για τα... Φίλιππε, δοκίμασε. Κοίτα τι έχει. Αυτό θα τραβούμε με τα χεράκια μας. Εμπιστέψουμε. Εμπιστέψου τον, γιατί εγώ δεν τον εμπιστέψω. Δεν δοκίμασε. Είπα κατάπι εδώ. Έλα ρε. Παιδιά, ωραία, όλα καλά. Αυτό το είχαμε πει, ε. Ρε, αυτό, ναι, αυτό, αυτό σου λέω. Μου αρέσει που έχει ντολμαδάκια. Παιδιά, σοκολατίνα, το παιδιά, δεν μπορώ. 53 κι εσύ. Άμα βγάζει τα κούνια όμως θα είναι στα 51. 9. Εσύ. 53 και εσύ. 80. Δεν μπορώ να καταλάβω. 75. Εσύ είσαι 50. Αυτό είναι 50. 50. 53 λέω. Εγώ λέω 50. Όχι, δεν έχω καταλάβει. Άντε να δω. Ξανά. 50. Όταν άρχισα να δω. 50-53. Εγώ 59. Δύο. Δύο. Καμιά πρόβλεψη για την Άννα. Είπα 56, είναι διαφορά 59. Όχι, ρε, το... φίλε, τι λες τώρα. 56, 55... Έχασα πάλι. Πάλι έχασα. Είμαι 49. Εγώ, πάμε στο πάρτι. Πείτε πόσα κιλά τώρα, πείτε εμάς τους δύο να ζητήσω. 16 είπα εγώ. Πέφτω έξω, πέντε κιλά σε όλους. Στην έρτη έπεσα 3. Στην έρτη πόσα κιλά έξω. Α, ξεφεύγεις, ρε, φίλε. 102. 102. Πόσο. Έχουμε εδώ, μόλις το πλήρω. Περίμενε, όχι. Σε πόσο κιλά είσαι? Δεν λέω. Α, να πείτε εσείς. Στους άντρες είναι διαφορετικά τα κιλά από ό,τι στις κοπέλες. Θα πει κάποιος κιλά, πρόβλεψη. 95. Στους δυο μας. 95. 100. Ανεβαίνω. Ζένια, θες να πεις κανένα πρόβλεψη? Ποιος? 88. Για τον Παύλο δεν ξέρω, ρε παιδιά. 98. Πείτε κιλά, πείτε κιλά. Πόσο? 98 είπες στον Παύλο. Για τον Παύλο είπατε 100 και... Όχι, 98. Εγώ 98 είπα. 95, 98, 100, 96, νομίζω πώς είπες. Για πες. Τώρα, εδώ. Άιντε. Το συνεχίζουμε. Δεν ξέρω, είχαν πολλή απορία για το πόσο κιλά είμαστε. Πόσοι θέλει. 99. 99-0. Δεν αυτό το ήξερε. Εγώ είμαι και είμαι 98. Έχασε. Για πείτε. Όχι, πιο κάτω είναι πιο μαλακή. Εγώ λέω 92. Πολύ σκληρή. Αχ, κοιτάξτε λίγο. Φοράς και πολύ ρούχο. Προσέξτε λίγο. 92. Η Έλληνα, όπως πάντα, τρώει. Όχι, πιο λίγο. 9. 92, όχι 90. Ναι, απλά εμείς το παίρνουμε πιο εύκολα από εσάς. Δουλειά, ναι, ισχύει. Ίσως αντέχετε πιο πολύ τη μοναξιά. Το λες, λες και είναι κάτι απίστευτα κακό. Ναι, δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ. Έχω θέμα με αυτό. Δεν μπορώ. Το ξέρεις ότι μπορείς να συζήσεις έτσι, δηλαδή... Εγώ είχα συζήσει, αυτό σου λέω. Δηλαδή, λέω δεν έχω μείνει μόνη μου, όχι επειδή του οικονομικού κι αυτά, δεν μπορώ τη μοναξιά. Δεν μπορώ να είμαι σε ένα σπίτι μόνη. Είναι καθαρό κρυάρι αυτή. Κάθομαι και τα σκέφτομαι και με πιάνει η κατάσταση. Εσύ έτσι όπως τρώω, σίγουρα κρυάρι. Δεν μπορεί να είσαι μόνος να γυρίσεις σε ένα σπίτι και να μην έχει μια φασαρία. Το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή και. Τα άκουσα αντίθετο εγώ. Θέλω και την παρέα μου, αλλά το σκέφτομαι και είναι άδειο και λέω πω θα ρίξω κάτι ύπνους. Ίσως το έχεις συνηθίσει. Θα πάρω την πίτσα μου, θα αλλάξω. Έχω βρει πράγματα να κάνω που μου αρέσουν. Δεν είναι ωραίο να τρως την πίτσα σου και να συζητάς. Και να λες καμιά βλακεία. Και... Δεν χρειάζεται να συζητάς. Πας στο σπίτι των φίλων. Όχι να συζητάς, να δεις μια ταινία, να κάτσεις. Και τα καθένας το βλέπει αλλιώς. Εγώ πάω στο σπίτι των φίλων μου και τα πέφτουν για ύπνο 12-1-2 ώρα, γυρίζω στο σπίτι μου και κοιμάμαι. Αλλά μόνος μου να μείνω όλη μέρα δεν θα κάτσω, θα πάω κάπου.
έξω. Εμένα σπίτι δεν μ' αρέσει να μένω μόνη μου καθόλου. Είμαι σαν την Κατερίνα πάρα πολύ σε αυτό. Εντάξει, είμαι και σε ένα σπίτι που εκτός από τα 5 άτομα που είμαστε βασικά και το σκύλο μου, είναι πάντα, ήταν πάντα η κοπέλα του αδερφού μου, του μεγάλου, ο πρώην μου. Γενικά υπήρχε πάντα κόσμο. Μου είπανε τα παιδιά ότι εσύ από μόνος σου είσαι από μακρός και πιο πολύ προτιμάς να κάνεις μόνος σου παρέα και ότι από την αρχή ήσουν έτσι και τους ρώτησα. Γιατί εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Ούτε εγώ είμαι πολύ κοινωνική και μπορώ να το καταλάβω. Αλήθεια σου το λέω τώρα αυτό. Γι' αυτό και έκανα αυτή την ερώτηση. Αν κάποιος από τα παιδιά σε έχουν πλησιάσει, ακόμα και μόνος σου να πας να κάτσεις, έτσι. Μου είπανε ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Και ήθελα να σου πω ότι άμα ισχύει κάτι τέτοιο, απλά σαν συμβουλή εσύ θα κάνεις ό,τι θέλεις. Κατάλαβες, ναι. Και μιλάς πολύ ειλικρινά, γιατί ειλικρινά σου μιλά. Με τον τρόπο που το λες. Μήπως όντως, μήπως σε παραξήγησαν λάθος, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Πιστεύω πως ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή, κάνε κάτι, δεν είναι κακό. Απλά ξέρεις τι, επειδή το έχω εκλάβει κάπως αυτό μέσα μου, νιώθω ότι αυτό πράγμα δεν θα αλλάξει αυτή η εικόνα. Θα σου πω κάτι, θα σου μιλήσω. Δηλαδή, ναι. Δεν έχω το θάρρος να το κάνω αυτό. Λέω, δε, άστο, ξέρω. Κοίταξε, αλήθεια, εμένα. Εντάξει, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου και ούτε με έχεις καταλάβει σαν χαρακτήρα, ούτε εγώ εσένα. Εμένα αυτό. Σαν μια πρώτη γνώμη. Εμένα αυτό πραγματικά με συναχωρεί πάρα πολύ. Με συναχωρεί σαν εικόνα να ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μόνος του. Δεν είναι ωραίο για οποιονδήποτε, όχι για σένα. Γι' αυτό και θέλω να σου πω, αν τα παιδιά είχαν αν τα παιδιά έχουν προσπαθήσει να σε πλησιάσουν και εσύ ήσουν απόμακρος, δηλαδή μπορεί να είναι κάπου και δικό σου φταίξιμο και καλό θα ήταν να δοκιμάσεις να αποκτήσεις μια σχέση. Πριν έρθουμε εδώ πέρα, στο παιχνίδι, ναι. Είχα προσπαθήσει, δηλαδή ακόμα και τώρα είναι κάποια παιδιά που τους έχω κάνει follow, παράδειγμα, και δεν με έχουν ακολουθήσει. Προσπαθούσα, επειδή έκανα να πάμε κάπου να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε λίγο πριν το παιχνίδι, να γνωριστούμε καλύτερα. Από την αρχή δεν ήθελαν τα παιδιά. Ο μόνος που κατάφερε να προσεγγίσει ήταν ο Βασίλης που πήγαμε μαζί για καφέ. Ναι. Ωραία. Πέρα από εκεί, μετά εδώ πέρα, ήμουν λίγο μοναχικός, ναι. Μπορώ να πω. Ναι, δηλαδή σε πλησίασαν δηλαδή, τα παράδειγμα, παιδιά, ας πούμε, όταν μπήκες στο παιχνίδι και ήσουν μοναχικός. Σε πλησίασε κάποιος παρόλο που μπορεί να καθόσουν μόνος. Όχι να έρθει να με πλησιάσει κάποιος, ομαδικά. Σε συμπαθώ, δεν είναι σε συμπαθώ και είναι η αλήθεια. Εμένα μ' αρέσει που εσύ, όταν έχεις να πεις κάτι, πάντα λες και τον λόγο.